Καλησπέρα παιδες, Yukimura 42.001 ήλιος, Γιώργος και όσοι να με ξέρουν. Και σήμερα είπα να κάνω νέο βίντεο για το 10 και ένα πράγματα που μπορεί να μην ξέρετε για το Minecraft. Και ελπίζω να σας αρέσει. Πάμε αμέσως να δούμε τα πράγματα. Φύγαμε αμέσως τώρα. Το cake δίνει δύναμη ουσιαστικά στο redstone και το κάνει να... Αυτό βασικά δεν έπρεπε να υπάρχει. Και το κάνει να παίρνει ισχύ τέλος πάντων σε όλα αυτά τα blocks. Αλλά άμα φάμε το cake, θα δείτε ότι η ισχύ θα μειωθεί. Μειώνεται μέχρι που να φάμε όλο το cake και να έχει μειωθεί πλήρως. Αλλά επειδή τώρα είμαστε χορτάτοι, δεν μειώθηκε αρκετά. Αλλά είδατε ότι μειώθηκε πάρα πολύ και το cake έδωσε ουσιαστικά τώρα ενέργεια στο redstone. Αρκετά χρήσιμο. Όταν πας να κοιμηθείς και έχεις από πάνω, ξέρω εγώ, από το κρεβάτι ένα mobhead, το mobhead θα βγει, θα βλέπεις μέσα το mobhead, δηλαδή θα είναι αυτό τέλος πάντων και είναι ωραίο, είναι έτσι φάση, έχει τρελή φάση αυτό, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Τα κουνέλια, άμα πάνε σε έδαφος το οποίο έχουμε κάνει με φτιάρι, στο grass, θα πηδάνε πολύ πιο περισσότερο από ό,τι πηδάνε π.χ. όταν είναι σε κανονικό έδαφος. Κοιτάξτε. Και τώρα βλέπουμε πόσο πιο πολύ πηδάνε, ξέρω εγώ. Οι villagers μπορούν να φορέσουν mobheads. Και είναι απίστευτα ωραίο και αστείο. Δηλαδή, εγώ εντάξει, γελάω απίστευτα και εντάξει, έχει φάση. Πάρα πολύ φάση. Κάτι όμως που μπορεί να μην ξέρετε είναι οι villagers μπορούν να φορέσουν πανοπλία. Εδώ πέρα όπως λέμε έχουμε μια πανοπλία με Thorns 3 και είναι diamond. Λοιπόν, 2, 3, 4. Έχουμε δει ότι η πανοπλία έχει φύγει, αλλά δεν φαίνεται ότι τη φορά την πανοπλία. Δείτε τώρα αυτό. Πόσο χρειάζεται για να σκοτώσουμε ένα απλό villager? 1, 2, 3 χιτάκια. Αυτός ο villager τώρα, εδώ πέρα, περιμένετε λίγο να αλλάξω και το game mode μου. Χασομάρα. Ωραία. Αυτός τώρα ο villager, θα δούμε πόσο θα κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 χιτάκια. Και βεβαίως έφαγε και damage όπως βλέπουμε εδώ πέρα η diamond πανοπλία μας. Είναι ωραίο έτσι να βάζεις στους villagers, να τους προστατεύεις γενικότερα από mobs όταν θες κάνεις ένα village ή κάτι τέτοιο παρόμοιο. Οι βάρκες στο πάγο πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν εντάξει, δεν είμαι και ο καλύτερος οδηγός, αλλά πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Μπορείτε να κρύψετε ένα torch χωρίς καν να φαίνεται, ξέρω εγώ, και πάλι να φωτίζει την ίδια ακριβώς εμβέλεια, παίρνοντας ένα armor stand, το βάζετε από πάνω και μετά το καλύβετε με όλη την πανοπλία, ξέρω εγώ. Και έτσι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κανένα torch, αλλά φωτίζει γενικότερα όλη την περιοχή. Είναι αρκετά χρήσιμο, πιστεύω. Μπορείτε να φτιάξετε ένα μαγικό hopper με ένα Minecraft hopper κάνοντας το ακόλουθο. Σπάτε εδώ, βάζετε ένα rail έτσι ακριβώς, παίρνετε το Minecraft με το hopper, το σπρώχνετε όλο μέσα, μια χαρά. Σπάτε εδώ πέρα, κλείνετε, τέλεια. Πάτε από εδώ πάνω που είναι ακριβώς αυτό και κάνετε το εξής. Αυτό ακριβώς, εδώ πέρα και εδώ μέσα βάζετε τα 64 αυτά και φεύγουν και γρήγορα και τσακα τσακα. Και ουσιαστικά είναι κάτι μαγικό και άμα τώρα το σπάσουμε αυτό και ψάξουμε εδώ μέσα θα δούμε τι είναι αυτά τα άλλα 57. Και εντάξει, πιστεύω είναι καλό για να κάτι σαν hidden να το κάνετε, ξέρω εγώ. Είναι, πιστεύω, έτσι ωραίο. Μπορείς να πλαισάρεις νούφαρα σε κανονικό ice, αλλά σε packed ice δεν μπορείς να πλαισάρεις. Κάτι που μπορεί ίσως να μην ξέρατε είναι ότι αναλόγως στο biome που είσαι στο Minecraft, όταν κάνεις spawn, π.χ. ένα λαγό ή κουνέλι, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, θα πάρει το χρώμα, δηλαδή ξέρω εγώ είμαστε σε biome το οποίο είναι έρημο, παίρνει χρώμα καφέ. Αν είμαστε π.χ. σε που έχει χόρτα, παίρνει το καφέ το σκούρο, και όταν είμαστε στο χιόνι παίρνει το άσπρο χρώμα. Και εντάξει, είναι έτσι ωραίο. Μπορείς να φτιάξεις ένα τρένο στο Minecraft, το οποίο ξέρω μπορεί να κουβαλάει πολλά πράγματα και δυστυχώς μόνο μπορούμε να το κάνουμε να πηγαίνει ίσια σε στροφές π.χ. ή κατηφόρες, ανηφόρες. Ανηφόρες βασικά δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά σε κατηφόρες π.χ. Δεν δουλεύει και σπάει. Βάζουμε ένα βαγόνι εδώ, ένα δεύτερο βαγόνι εδώ, παίρνουμε ένα τέτοιο με φούρνες, το κολλάμε, παίρνουμε το coal, το βάζουμε και έχουν φύγει. Τώρα βασικά αυτό εδώ δεν έφυγε, εντάξει, μόνο το ξανακάνουμε δηλαδή, ξέρω εγώ.
το κολλάμε εδώ. Παίρνουμε και αυτό τα κολλάμε αυτά τα δύο. Ωραία. Και έχουν φύγει και τα τρία. Και ουσιαστικά σαν να πηγαίνει τρένο και πιστεύω ότι μπορεί κάπως να χρησιμεύσει αυτό για όλο το θέμα. Ελπίζω παιδιά να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε subscribe στο κανάλι γιατί με βοηθάει. Κάντε like γιατί με βοηθάει ακόμα περισσότερο. Κάντε comment ποια από αυτά ξέρατε, ποια από αυτά σας βοήθησαν και ποια από αυτά δεν ξέρατε. Θα ήθελα πολύ να μάθω. Και κάντε share το βίντεο άμα σας άρεσε και γενικά περάστε καλά. Θέλω να σημειώσω πως από εβδομάδα έχουμε καινούργιο βίντεο. Και ότι το Minecraft το έχω παρατήσει γενικότερα γιατί πρέπει να παραδεχθώ ότι πια δεν μ' αρέσει σαν παιχνίδι. Και το μόνο που κάνω ουσιαστικά είναι για εσάς όλο αυτό, το 10 και ένα πράγματα π.χ. Ίσως μόνο την εκπομπή να συνεχίσω. Και ίσως αν κάποια παιδιά άλλα γουστάρουν και με πούνε οι φίλοι μου ξέρω εγώ να κάνουμε κάτι άλλο με βάση το Minecraft. Εντάξει, δεν θα πω όχι, θα το γουστάρω γι' αυτό. Αλλά γενικά επειδή δεν είμαι πολύ ενθαρρύνει να παίζω Minecraft και διαφάσει, οπότε δεν θα δείτε ίσως άλλο περισσότερο Minecraft πέρα από αυτή τη σειρά. Και ναι, τη σειρά θα τη συνεχίσω όσο πάει και όσο πράγματα μπορώ να βρω γενικότερα περισσότερα. Θα δείτε τη σειρά της διάφορες σκέψεις, η οποία θα είναι λογικά την επόμενη εβδομάδα θα έχει βίντεο. Soundtrack στην οποία τώρα κάνω καινούργια μουσική. Και ναι, όλα αυτά. Και επίσης κάντε like στην σελίδα μου στο Facebook για να ενημερώνεστε για το πότε θα βγουν νέα βίντεο και τέτοια φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!